Στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων, συνήθως τα ΜΜΕ επικεντρώνονται στο δημόσιο χρέος. Εν τούτης, το ιδιωτικό χρέος αντιστοιχεί στο 126% του αγχαδάριστου εθνικού προϊόντος, του ΑΕΠ. 126. Επομένως, η διαχείριση αυτού του χρέους είναι κρίσιμη για να μπορέσει η οικονομία να ανακάμψει. Στα τέλη λοιπόν Μαρτίου κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ιδιωτικών χρεών. Η ερώτηση λοιπόν είναι ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του νομοσχεδίου και κατά πόσο μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει ένα μέρος τουλάχιστον αυτού του μεγάλου προβλήματος. Η στόχη αυτού του νομοσχεδίου είναι να αντιμετωπίσει όλα τα χρέη των επιχειρήσεων. Συχνά εστιάζουμε στα χρέη των επιχειρήσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων προς τον τραπεζικό τομέα και προκύπτουν τα νούμερα που αναφέρατε. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις χρωστούν και προς το δημόσιο, χρωστούν και προς λοιπούς προμηθευτές. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο το κομμάτι του χρέους. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρέος. Ναι. Χρωστούν δηλαδή και σε άλλους προμηθευτές, χρωστούν και στους εργαζομένους. Υπάρχει δηλαδή και, ας το πούμε έτσι, το σκοτεινό κομμάτι του χρέους που δεν καταγράφεται πουθενά. Άρα όσο και το δημόσιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Α, μεγαλύτερο και το δημόσιο. Καταγράφεται μόνο το χρέος των επιχειρήσεων προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες. Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή συνολική για το χρέος που έχουν οι επιχειρήσεις η μία προς την άλλη, προς τους προμηθευτές δηλαδή, και προς τους εργαζομένους. Οπότε λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρέη, μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Γι' αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο που φέρνει τώρα η κυβέρνηση στη Βουλή αφορά τη διαχείριση όλων των χρεών. Σίγουρα υπάρχει προτεραιότητα για τα χρέη προς τις τράπεζες και αμέσως μετά έρχονται τα χρέη προς το δημόσιο. Ωστόσο, ο στόχος είναι η ρύθμιση όλων των χρεών. Το νομοσχέδιο έχει μέσα συγκεκριμένες πρόνοιες ώστε να προστατέψει τους εργαζόμενους, τα χρέη δηλαδή προς αυτούς, θα πρέπει να εξοφληθούν εις όλων. Και παρομοίως για τους μικρούς προμηθευτές. Άρα γίνεται ιδιαίτερη μνήμη, δηλαδή στους μικρούς και στους εργαζόμενους. Όλοι οι υπόλοιποι κάθονται στο τραπέζι, μαζί δηλαδή η επιχείρηση, οι τράπεζες, η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι προμηθευτές οι μεγάλοι και συζητούν το πώς η εταιρεία θα έχει μια βιώσιμη πορεία και πώς θα εξοφλήσει όλα τα χρέη προς αυτούς. Να σας δούμε λοιπόν πιο κοντά. Καταρχάς, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει μια επιχείρηση στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού? Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, εφόσον έχουν χρέη συνολικά προς όλους τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Άνω των 20.000 ευρώ. Εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκάτου 2016, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να μην γεννηθούν από σήμερα νέα χρέη, και εφόσον έχουν την λεγόμενη πτωχευτική ιδιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό αφορά κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να πηγαίνουν στην εφορία και να κάνουν έναρξη επαγγέλματος και να νοείται ότι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομική επιχείρηση. Ωστόσο, στο πλαίσιο του νόμου δεν έχουν πτωχευτική ιδιότητα και γι' αυτό λοιπόν εξαιρούνται από αυτό το νόμο. Για αυτούς, ωστόσο, υπάρχει πρόνοια ήδη από πέρσι με τις τροποποιήσεις των νόμων Σταθάκη που τροποποιήσαν τον αρχικό νόμο Κατσέλη για την υπερχρεωμένη νοικοκυριά. Πλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ενταχθούν εκεί και να ρυθμίσουν όλα τους τα χρέη προς τράπεζες, δημόσιο κτλ. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι και σε αυτό το νόμο του εξοδικαστικού υπάρχει ρητή πρόνοια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε τουλάχιστον προς τα χρέη προς το δημόσιο, που εκεί έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και κυρίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο νόμος ρητά αναφέρει ότι μπορούν να απευθυνθούν πλέον εκεί και να λάβουν αντίστοιχες εφάμιλες ρυθμίσεις με τις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει ένα καθεστώς ισονομίας. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λένε οι εφημερίδες, ότι ο νόμος εξαιρεί τους ελεύθερους επαγγελματίες και ότι μάλιστα είναι 300.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν προνοούνται, ας πούμε, από τον νόμο. Τους εξαιρεί από τη συνολική διαδικασία, όπως θα κάνει μία επιχείρηση, ωστόσο τους εμπεριλαμβάνει όσον αφορά τις πρόνοιες, τις ευνοϊκές πρόνοιες για τη ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο. Αυτή η διάκριση γιατί έγινε, για να γίνει σαφές αυτό? Επειδή δεν έχουν πτωχευτική ιδιότητα, είναι ένα νομικό ζήτημα. Αχα. Και
ο τρόπος για να το προσπεράσουμε αυτό το κόλλημα, ότι ήδη καλύπτονται σε έναν άλλο νόμο και δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν και σε αυτό, ήταν με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, εντελώς νομικό ήταν το κόλλημα. Υπάρχει για αυτούς θεσμικό πλαίσιο ήδη από πέρσι, και από φέτος, με τον νόμο του εξοδικαστικού, μπορούν να λάβουν τις ίδιες πρόνοιες και προς το δημόσιο. Θεωρούμε ότι και οι τράπεζες θα ακολουθήσουν αυτή την πρακτική, θα καθίσουν κάτω δηλαδή με τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα δουν τι χρέη έχουν και προς αυτούς, και στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, που και αυτός αναθεωρήθηκε το καλοκαίρι του 2016, θα προβούν σε αντίστοιχες ρυθμίσεις, ώστε αυτό που θέλουμε εμείς είναι όλοι οι πιστωτές να κάθονται στο τραπέζι με τον δανειολήπτη, τον οφειλέτη, είτε είναι επιχείρηση είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, και να βρίσκουν μια λύση που να του ταιριάζει και να πληρώνει από αυτά που μπορεί, από αυτά που περισσεύουν. Και όχι το αντίστροφο όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Το τι του περισσεύει είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί σίγουρα μπορεί κανείς να ισχυριστεί δεν μου περισσεύει τίποτα ή μου περισσεύουν πολύ λίγα. Υπάρχει λοιπόν και εκεί ρήτρες και μέσα στον νόμο, ώστε να αποφεύγονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές κτλ. Άρα λοιπόν, ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Καταρχάς, το μέγα ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο χρονοβόρες θα είναι οι διαδικασίες. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα ζούμε και δυστυχώς η διαδικασία στην Ελλάδα είναι με τον κάβουρα. Ναι. Πάντοτε οι διαδικασίες, όταν ενέχουν ελέγχους που πρέπει να γίνουν, ώστε να ξέρουμε τι ισχύει. Γιατί μιλάμε για ένα νόμο που ρυθμίζει χρέη, άρα έχει πολύ σοβαρή επίπτωση. Πρέπει να γίνονται μια σειρά από ελέγχους, αξιολόγηση των στοιχείων, μελέτες κτλ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι επισύρει πολλές διαδικασίες. Για να μειώσουμε όλο αυτό το φόρτο και την επιβάρυνση και το χρόνο, αυτό που κάνουμε είναι ότι ετοιμάζουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου δεν χρειάζεται πια ο καθένας να έρχεται να φέρνει κούτες με χαρτιά, να υπάρχει κάποιος να ανοίγει την κούτα κτλ. Κτλ. Που έχουμε δει στο παρελθόν. Θα κάθεται από το γραφείο του ή από το σπίτι, θα μπαίνει με τους κωδικούς του τάξης στη δικιά μας πλατφόρμα, θα βρίσκει εκεί όλα τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη κάπου καταχωρημένα στις εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Στη συνέχεια θα καταχωρεί ό,τι άλλα στοιχεία δεν υπάρχουν εκεί, π.χ. το χρέος προς προμηθευτές ή προς λοιπόν δημόσιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Και συνέχεια με αυτόματο τρόπο θα χρεώνει την υπόθεσή του σε έναν μεσολαβητή, και αυτός ακολούθως θα καλεί τους πιστωτές και θα προβάλλει τις περαιτέρω ενέργειες. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ο μεγάλος όγκος της δουλειάς που έχουν συνηθίσει στην Ελλάδα, να μαζεύεις χαρτιά, να φτιάχνεις κούτες, να τις πηγαίνεις κάποιος, να ανοίγει την κούτα, να αξιολογεί την κούτα, να λέει λείπει αυτό το χαρτί κτλ. Όλο αυτό θεωρούμε ότι θα εκλείψει μέσα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Άρα το δυνατόν λιγότερο, ας το πούμε έτσι, επιβαρυντικές θα είναι οι διαδικασίες. Σίγουρα όμως θα υπάρχει μια διαδικασία. Μη θεωρήσει και κανείς ότι θα είναι μια, έτσι, μια σελίδα και την άλλη μέρα θα ξυπνάω και θα έχω κούρεμα χρεών. Θα υπάρχει μια διαδικασία με πολλά βήματα και λέω. Εφόσον όλα αυτά γίνουν, ακούγονται πάρα πολύ ωραία, αλλά ανακύπτει άλλο ένα ζήτημα, το οποίο είναι ότι μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις θα υπάρχουν και κάποια κουρέματα χρέους. Επομένως, το ερώτημα που ανακύπτει είναι να μην χάσει έσοδα το δημόσιο, το οποίο είναι ήδη σε προβληματική κατάσταση. Αν θέλετε, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία επίσης είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Και βεβαίως οι ιδιώτες πιστωτές, αυτοί που δώσανε τα χρήματα. Πώς εξασφαλίζεται το όλο σύστημα από τους κακοπληρωτές τους συστηματικούς? Λοιπόν, καταρχήν για τους κακοπληρωτές έχουμε βάλει διάφορες δικλίδες, όπως για παράδειγμα ότι ζητάμε να προσκομίσουν όλα τα στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση και της επιχείρησης και των μετόχων και των συγγενών τους. Άρα αν κάποιος έχει καταχραστεί την εταιρεία, έχει πάρει λεφτά από την εταιρεία και τα έχει πάει στο εξωτερικό για να χτίσει βίλες ή να κάνει ταξίδια, καλά θα κάνει να μην κάνει καν αίτηση, διότι θα βρεθεί σε δύσκολη μοίρα. Επίσης, είναι υποχρεωτικό να παραχωρήσεις σε εμάς και σε όλους τους πιστωτές άρση του κάθε είδους απορρίτου, τραπεζικού, φορολογικού κτλ. Άρα πλέον έχουμε τη συνένεσή του να μπορούμε να τον ψάξουμε από παντού χωρίς κανένα φραγμό. Και άλλες πολλές δικλίδες, κάποιες από τις οποίες δεν θέλουμε να τις δημοσιοποιήσουμε για να μην ξέρουν από πού θα τους πιάσουμε, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τώρα, όσον αφορά την επιβάρεση που ενδεχομένως να υπάρχει στα δημόσια ταμεία, αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που μας απασχόλησε για καιρό. Σε συνεργασία τόσο με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
όσον αφορά τα χρέη προς τις εφορίες. Και τον ΕΦΚΑ, όσον αφορά τα χρέη προς τα ταμεία, έχει προσεχθεί, υπάρχουν ρήτρες δηλαδή, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση στα δημόσια ταμεία από αυτή τη διαδικασία, αλλά αντιθέτως, αποσκοπούμε ότι με τη ρύθμιση των χρεών, αρκετές εταιρείες που έχουν σταματήσει να πληρώνουν, δεν πληρώνουν τίποτα δηλαδή, θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα και θα αρχίσουν να πληρώνουν. Άρα, ο στόχος όλων των ρυθμίσεων που έχουμε βάλει στον νόμο είναι να βελτιωθούν τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Και αυτό για να γίνει βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία με την κάθε επιχείρηση ότι από αυτό το ποσό που μπορείς να πληρώνεις ένα κομμάτι θα πηγαίνει και στο δημόσιο. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει αναστολή πληρωμών από αρκετές εταιρείες διότι έχουν παραδώσει όπλα, γιατί σου λέω ότι το χρέος μου είναι τόσο μεγάλο πια από τόκους και πρόστιμα και προσαυξήσεις που πληρώνω και το χρέος αυξάνεται και εσύ του κάνεις μια ρύθμιση που τον επιστρέφει στην κανονικότητα και πλέον θα βλέπει ότι πληρώνω και το χρέος μειώνεται, άρα την άλλη μέρα στα ταμεία του κράτους θα δούμε περισσότερα έσοδα. Άρα αυτός ο νόμος όχι μόνο διακινδυνεύει τα δημόσια έσοδα, αλλά τα βελτιώνει. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις προφανώς αφορούν βιώσιμες επιχειρήσεις. Ποιος ελέγχει, υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, το τι σημαίνει βιώσιμο και ποιος θα τα εφαρμόζει? Λοιπόν, στο πλαίσιο του νόμου έχουμε κρατήσει μόνο ένα κριτήριο με σκοπό να είναι εφικτή η ένταξη των δυνατών περισσότερων επιχειρήσεων. Το κριτήριο αυτό είναι να υπάρχει η λεγόμενη λειτουργική κερδοφορία, δηλαδή τα λειτουργικά έσοδα μείνουν τα λειτουργικά έξοδα, να αφήνει κάτι στην άκρη ώστε η επιχείρηση να μπορεί να πληρώνει τα χρέη της. Υπάρχει μια παρανόηση. Πολλές φορές καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εννοούμε η εταιρεία να έχει κέρδη. Το ξέρουμε ότι στην εποχή της κρίσης είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν κέρδη. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν ζημιές. Δεν ζητάμε να υπάρχουν κέρδη. Ζητάμε λειτουργική κερδοφορία. Δηλαδή μια επιχείρηση να μπορεί να αποδείξει στο πλαίσιο μιας μελέτης βιωσιμότητας ότι ακόμα και αν δεν είχε χρέη σε κανέναν, ούτε σε τράπεζες, ούτε σε εφορίες, ούτε σε ασφαλιστικά ταμεία, ότι αυτή η εταιρεία τα έβγαζε πέρα. Μπορούσε δηλαδή να διαχειριστεί τα έσοδα και τα έξοδά της για να λειτουργήσει. Αν αυτό μπορεί να το καταφέρει, τότε η εταιρεία είναι βιώσιμη. Και από το περίσσευμα αυτής της διαφοράς θα πληρώσει και όλα τα χρέη που υπάρχουν και έχουν συρρωθεί από το παρελθόν. Αν δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό, σημαίνει ότι η εταιρεία δεν είναι βιώσιμη, σημαίνει ότι η εταιρεία κάθε μέρα που λειτουργεί γράφει ένα χρέος, ακόμα και αν δεν χρώσταγε σε κανέναν. Αυτό λοιπόν είναι μη ορθολογική λειτουργία μιας εταιρείας ή κάτι άλλο περίεργο συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση αυτοί δεν θα μπορούν να μπουν στον νόμο. Να σας ρωτήσω τώρα, πιάσαμε την κριτική που σας έχει γίνει ουσιαστικά από την αντιπολίτευση και κυκλοφόρησε στις διαφημερίδες. Η μία κριτική είναι ότι η απέτηση για μια κερδοφορία μιας χρήσης την τελευταία τριετία είναι υπερβολική, γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε μία χρήση κερδοφορίας, ας πούμε, έστω και ενός ευρώ. Τι απαντάτε σε αυτό? Ναι, όπως διατυπώνεται η φράση, σωστά, οι εταιρείες δεν έχουν κερδοφορία στην τελευταία χρήση. Ωστόσο, πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι εμείς δεν ζητάμε κερδοφορία. Αυτό που έλεγε προηγουμένως. Ζητάμε το γνωστό EBITDA, ζητάμε λειτουργική κερδοφορία, είναι κάτι διαφορετικό. Πολύ σωστά, αν ζητούσαμε κερδοφορία θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν ζητούμε κερδοφορία, ίσως έχει γίνει κάποια παρανόηση, ζητούμε τη λειτουργική κερδοφορία, είναι κάτι άλλο και καλύτερα είναι ο κάθε επιχειρηματίας να απευθυνθεί στο λογιστή του, να του εξηγήσει τη διαφορά και θα καταλάβουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί από πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι όταν λέμε μία φορά στα τελευταία τρία χρόνια εννοούμε και τη χρήση του 2016. Συνεπώς, δεν μιλάμε μόνο για τα έτη 15, 14, 13, που όντως ήταν η βαθιά κρίση. Μιλάμε και για το 2016, που ήταν μια καλύτερη χρονιά από τουλάχιστον το 2015 και από κάποιες προηγούμενες. Άρα, λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,
από τα αρμόδια Υπουργεία, πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα μπορέσει να πληρεί αυτό το κριτήριο και να ενταχθεί στον νόμο. Άλλη μια προϋπόθεση που υπάρχει στον νόμο που έχει δεχτεί κριτική είναι να μην έχει ένας πιστωτής το 85% των απαιτήσεων. Yeah. Και ότι σε αυτό συμβαίνει πολύ συχνά σε επιχειρήσεις να έχουν έναν πιστωτή. Τι απαντάτε σε αυτό? Σε αυτό το θέμα ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλια που λάβαμε από τη διαβούλευση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ότι επιτέλους μετά από πολύ καιρό ένας νόμος δεν ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, αλλά τέθηκε σε διαβούλευση, μιλήσαμε με όλους τους φορείς, κάνανε σχόλια, τα λάβαμε υπόψη και προέκυψαν βελτιώσεις στο νόμο, χρησιμεύσαν δηλαδή ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε τους πάντες για την, ας το πούμε έτσι, για τα επιχειρήματα που είχαμε για διάφορα θέματα του νόμου. Ένα εξ αυτών ήταν και αυτό το ζήτημα, το 85%. Ο νόμος πλέον έχει βελτιωθεί και σε αυτό το σημείο. Α, έχει βελτιωθεί και αλλάξει. Και λέει ότι είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που έχουν χρέος άνω το 85% σε ένα πιστωτή. Απλά θα ακολουθούν μια λίγο διαφορετική διαδικασία που θα είναι, ας το πούμε έτσι, πιο fast track. Θα είναι πιο σύντομη, με κάποια λιγότερα βήματα. Και θα τους φέρνουμε απευθείας σε επαφή με αυτόν τον ένα πιστωτή, ώστε να τα βρουν. Δεν έχει νόημα δηλαδή να καλέσουμε σε ένα τραπέζι τους πάντες, όταν το 95% του χρέους είναι με έναν. Δηλαδή, εφόσον τα βρούμε τον έναν, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι πρόνοιες με όλους τους άλλους πιστωτές. Άρα έχει μια πιο γρήγορη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι επιλέξιμη και αυτή. Μια τελευταία κριτική που έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ στις εφημερίδες είναι ότι όσοι οφείλουν από 20 έως 50.000 ευρώ βρίσκονται σε γκρίζα ζώνη, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο τι γίνεται. Τι απαντάτε σε αυτό? Και σε αυτή την περίπτωση για τις επιχειρήσεις που έχουν χρέος από 20 έως 50.000 ευρώ θα ακολουθείτε μια πιο γρήγορη διαδικασία, πιο απλή, επειδή θεωρείται ότι είναι πιο εύκολες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να μπουν στην κανονική διαδικασία του νόμου με όλα τα βήματα. Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου ο κάθε πιστωτής, δηλαδή οι τράπεζες, οι εφορείς, ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν ετοιμάσει στους 3 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, στο στάδιο της προετοιμασίας, κάποιες έτοιμες λύσεις με αυτόματα κριτήρια ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αυτή την πολύ μεγάλη μάζα μικρών κυρίως επιχειρήσεων που έχουν αυτό το είδος χρέους και εύκολα και γρήγορα να βρίσκουν σε ποια λύση ταιριάζουν και να συμφωνούν σε κάποιες προτυποποιημένες λύσεις ρυθμίσεων και να τελειώνει πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή σε γκρίζα ζώνη, είναι σε μια διαφορετική, πιο γρήγορη, πιο απλή διαδικασία. Να ρωτήσω, δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση ότι με τις ρυθμίσεις σας και με τις βελτιώσεις που έχετε κάνει 8 στις 10 επιχειρήσεις είναι εκτός ρυθμίσεων? Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία λένε των επιχειρήσεων θα μπουν στις ρυθμίσεις. Δεν ισχύει αυτό? Καταρχήν, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ισχύσει, γιατί δεν υπάρχει κάποια κατεγεγραμμένη... Είναι αυθαίρετο το νούμερο, δηλαδή 8 στις 10 λέτε. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια εκτίμηση, γιατί δεν υπάρχει μια καταγραφή. Υπάρχουν κάποιες μελέτες στις οποίες στηρίζονται οι πάντες. Η πράξη θα δείξει τι θα συμβεί. Εμείς, ωστόσο, θεωρούμε ότι θα βρει μεγάλης ανταπόκρισης και μεγάλης απήχησης και οι επιχειρήσεις θα πληρούν τα κριτήρια και θα προσέλθουν να κάνουν αίτηση και να ενταχθούν στον νόμο. Υπάρχει μια άλλη κριτική που σας γίνεται, ότι δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο πρόβλεψη για το ακαταδίωκτο όσων υπογράφουν τις ρυθμίσεις. Δηλαδή μπορεί να βρεθούν διοικητικοί υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι, τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κάνουν κάποιες ρυθμίσεις χρεών και μετά να βρεθούν λόγω, αν θέλετε, και κακοπροαίρετων καταγγελιών, με κατηγορίες ότι ήταν τα χαριστικές οι ρυθμίσεις. Τι απαντάτε σε αυτό? Και αυτό το θέμα έχει ήδη επιληθεί, έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ετοιμάσει τη σχετική διάταξη και θα τη φέρει προς ψήφιση αμέσως μετά την ψήφιση του εξοδικαστικού. Θα υπάρχει δηλαδή σε ένα άλλο νομοσχέδιο και ο λόγος είναι ότι το νομοσχέδιο του εξοδικαστικού αποτελεί, ας το πούμε έτσι, μια προσωρινή λύση. Είναι για τον καιρό της κρίσης. Σε κάποιο διάστημα μετά από 1,5 χρόνο ή ίσως και λίγο αργότερα αυτός ο νόμος θα σταματήσει να υπάρχει και θα επιστρέψουμε στο κανονικό πλαίσιο. Αντιθέτως, η ρύθμιση για το ακαταδίωκτο, η βούληση είναι να υπάρχει για πάντα.
Θέλουμε δηλαδή οι ρυθμίσεις να συνεχιστούν ακόμα και μετά το τέλος του εξοδικαστικού. Ως εκ τούτου θα ψηφιστεί σε έναν άλλο νόμο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα είναι μια πάγια ρύθμιση που θα ισχύει για όλους τους πιστωτές και χωρίς λήξη. Και εδώ θα προβλέπει βέβαια και περιπτώσεις όπου γίνονται χαριστικές όντες, φαντάζομαι. Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση αφορά τα αγροτικά χρέη. Συμπεριλαμβάνονται στον εξοδικαστικό συμβασμό? Ναι, συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρέη εφόσον είναι επιχείρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι αγροτική επιχείρηση ή αγροτικός συνεταιρισμός. Όπως επίσης συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά άλλα είδη χρεών που δεν τα αναφέρει ο νόμος, με σκοπό να μην μείνει κάτι απ' έξω. Ο νόμος λέει για όλα τα χρέη, που σημαίνει είτε είναι πυρόπληκτα, είτε είναι σεισμοπαθή, είτε είναι πλημμυροπαθής. Οποιοδήποτε είδος χρέος υπάρχει, από οποιονδήποτε σκοπό ή πηγή προήλθε, είναι επιλέξιμο σε αυτό το νόμο. Και καταναλωτικά και στεγαστικά κλπ. Δάνεια. Συνήθως καταναλωτικά και στεγαστικά αφορούν νοικοκυριά και όχι επιχειρήσεις. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε είδους χρέος υπάρχει που έχει επιχείρηση, μικρή, μεσαία ή μεγάλη, είναι επιλέξιμο για τον νόμο. Το γεγονός ότι ο νόμος δεν τα αναφέρει ένα προς ένα είναι για καλό, είναι επιλέξιμα όλα τα είδη χρεών των επιχειρήσεων. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του LEFT.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παραγράψατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.